ιδιαίτερη μέρα για το Δήμο Μήμα Παιδιάδας, για το Ηράκλειο και για την Κρήτη. Είναι μια μέρα χαράς. Με αυτή τη φράση, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Πύρτζης, μέσα σε πανηγυρικό κλίμα, δίνει το στίγμα των αναπτυξιακών προοπτικών για την Κρήτη, με αφορμή τις υπογραφές που έπεσαν σήμερα στη σύμβαση παραχώρησης για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου. Η μέρα ορόσημο για το νησί μετά από 16 χρόνια εξαγγελιών χωρίς αποτέλεσμα για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης. Υπερδιπλασιάσαμε τα αποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Το 2% του τζίρου είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που θα έρχεται σε ανταποδοτικά, αν θέλετε, ωφέλη και για το Δήμο Μήμα Παιδιάδας και για τους όμορους Δήμους. Χαμόγελα, εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις και δικαίωση για προσπάθειες χρόνων συνέθεσαν το σκηνικό στη σημερινή ιστορική εκδήλωση για τις επίσημες υπογραφές για το Καστέλι. Μια διακομματική προσπάθεια, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η χειρή παρουσία στελεχών κομμάτων της αντιπολίτευσης σε αυτή την ημέρα ορόσημο για ολόκληρη την Κρήτη. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια μέρα σταθμό τόσο για το Δήμο μας, όσο και για τους κατοίκους, όσο και για ολόκληρη την Κρήτη. Για πολλούς τούτο η ώρα ήταν ένα όνειρο που σήμερα γίνεται πράξη. Ξεκινάει και επίσημα ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι από την Κρήτη στον κόσμο, με σταθμό το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου. Θα κατασκευάσουμε ένα αεροδρόμιο σύγχρονο, ανταγωνιστικό, που θα δώσει οπωσδήποτε άλλον αέρα στις μεταφορές και γενικά στην ανάπτυξη της Κρήτης. Ένα δεύτερο σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι θέλουμε, θα προσπαθήσουμε, θα επιμείνουμε να έχουμε μια πολύ καλή σχέση με την τοπική κοινωνία. Ο Χρήστος Πύρτζης άφησε αιχμές και έκανε λόγο για πιέσεις που ασκήθηκαν ακόμα και για ακύρωση του ίδιου του διαγωνισμού και για συγκεκριμένα συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Οι πιέσεις ήταν πολύ μεγάλες για να ακυρωθεί ή να αναβληθεί για μία ακόμη φορά ο διαγωνισμός. Προχωρήσαμε. Θέλω να πω ότι είναι κατανοητές οι αντιδράσεις ακόμη και συμφερόντων. Συγκεκριμένων συμφερόντων που είναι και έχουν δραστηριοποιηθεί μέχρι σήμερα στο παλιό αεροδρόμιο, αλλά θέλω να το πω αυτό, είναι άλλο σεβασμός στους ανθρώπους που είναι απ' έξω και διαμαρτύρονται γιατί πιστεύουν, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους και έχουν ανησυχίες για το περιβάλλον, και είναι άλλο αυτοί που υποδαβλίζουν για δικά τους συμφέροντα στο παλιό αεροδρόμιο. Ο Υπουργός Υποδομών αναφέρθηκε και στις προβλέψεις που ήδη έχουν γίνει και αφορούν τις οδικές συνδέσεις του αεροδρομίου με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και το νότιο τμήμα του νησιού. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι προβλέπονται 18 χιλιόμετρα για σύνδεση του αερολιμένα με τον ΒΟΑΚ και 6 για σύνδεση με το νότιο κομμάτι. Και προβλέψαμε μέσα στην ίδια σύμβαση να υπάρχει η πρόβλεψη για τις οδικές συνδέσεις του αεροδρομίου, να μην ακολουθήσουμε το κακό παράδειγμα του αεροδρομίου της Ιτίας και άλλων υποδομών. Άρα προβλέπονται 18 χιλιόμετρα με προδιαγραφές αυτοκινητόδρομο για σύνδεση του αεροδρομίου με το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και 6, αν θυμάμαι καλά, χιλιόμετρα σύνδεση με την νότια Κρήτη. Το αποτύπωμα αυτού του μεγάλου έργου θα μεταβάλει καθοριστικά τη θέση του νησιού στο παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών. Δέσμευση της κυβέρνησης, η χωροταξική μελέτη, τόνισε ο Υπουργός, προκειμένου να μην υπάρξει άναρχη ανάπτυξη και για να προστατευτεί ο πρωτογενής τομέας. Να γίνει το τοπικό χωρικό σχέδιο, ώστε και η περιοχή και η πρωτογενής παραγωγή να προστατευτεί, αλλά και η ανάπτυξη που θα έρθει στην περιοχή
να μην είναι μια άναρχη ανάπτυξη σαν και αυτή που ζούμε όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο έργο υποδομής. Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί σήμερα ένα έργο υποδομής που επηρεάζει και επαναπροσδιορίζει αναφίβολα τα μέχρι τώρα περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της περιοχής, όπως συμβαίνει εξάλλου σε κάθε μεγάλο έργο. Θέλω να δεσμευτώ λοιπόν ότι ο Δήμαρχος ως εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας θα είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αεροδρομίου, θα προταθεί από τον Υπουργό Υποδομών, όχι γιατί είναι μόνο ο Ζαχαρίας Κολογεράκης που έχει συμβάλει τόσο πολύ, αλλά γιατί πρέπει ο Δήμαρχος του Μήνου Απεδιάδας να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Απαντώντας στους προβληματισμούς που έχουν διατυπωθεί για τις απαλωτριώσεις, ο Χρήστος Πίρτζης υποστήριξε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθεί λύση για όλους τους ιδιοκτήτες εκτάσεων που έδωσαν τις περιουσίες τους για να προχωρήσει το έργο. Μάλιστα, έξω από το χώρο που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, είχε συγκεντρωθεί μερίδα πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Χρήστος Πίρτζης έδωσε το λόγο στον πρόεδρο της Κοινότητας του Ευαγγελισμού. Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, σας δηλώνουμε ότι θα εμποδίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κατασκευή του έργου. Οι ιδιοκτήτες κτημάτων Ευαγγελισμού, ο πρόεδρος της Συνότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είναι μια από τις κύριες ασχολίες τους και χάνουν αυτή τη στιγμή τα χωράφια τους, πρέπει να βρούμε λύσεις για να αντικαταστήσουμε αυτή την πρωτογενή παραγωγή που σήμερα θα δοθεί για να γίνει αεροδρόμιο. Τη σημερινή σύμβαση παραχώρησης υπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και οι εκπρόσωποι της Ελληνοϊνδικής Κοινοπραξίας. Να παραδώσουμε ένα σύνθετο έργο και να συνεργαστούμε με τους συνεργάτες μας ώστε να παραδώσουμε ένα διάσημο project που θα αντιπροσωπεύει την πολιτική κληρονομιά και ήθος της Ελλάδας. Ένα έργο που θα αυξήσει την τουριστική προορισμό της Κρήτης.